Οργασμός προετοιμασιών στα μικρά εμπορικά καταστήματα και της Πάτρας, των οποίων το άνοιγμα μετά από μια μακρά περίοδο αναγκαστικού κλεισίματος λόγω κορονοϊού είναι πρώτων πυλών. Καθαριστικό μυρίζει όλος ο χώρος. Πολύ έντονο. Έχω βάλει ειδικά πάρα πολλά. Τις επόμενες ημέρες αναμένετε και στις οδηγίες, έτσι. Τις επόμενες ώρες να λάβετε οδηγίες. Η ενημέρωση που έχουν οι επιχειρηματίες είναι πως στις 4 Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν τα μικρά εμπορικά καταστήματα, ορισμένα εστιατόρια, αλλά και τα κομμωτήρια. Προσπαθούμε να μαζέψουμε το κατάστημα. Μετά από 1,5 μήνα που ήταν κλειστό, είναι δύσκολα όπως φαίνονται τα πράγματα. Σε όσες επιχειρήσεις ανοίξουν, θα ισχύσουν αυστηροί όροι για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως είναι η αποφυγή συνωστισμού, η απόσταση μεταξύ των πελατών με τους υπαλλήλους και άλλα. Το αγγίζω με τα χέρια μου, το παίρνω, το βάζω στα μάτια μου. Μπορεί να φταρνιστώ κιόλας ή μπορεί να βήξω. Αυτό το ζευγάρι οπτικών πώς θα αντιμετωπιστεί στη συνέχεια? Δεν μ' αρέσει, γεια σας, ευχαριστώ, πάνω να δω κάτι άλλο. Πάμε στην άκρη, έχουμε την απόσταση ασφαλείας από τον πελάτη στα 2 μέτρα όσο εγκριθεί. Φυσικά θα δουλεύουμε με γάντια, με μάσκα και το γυαλί θα απολυμανθεί. Μπορεί κάποια καταστήματα να έχουν τη δυνατότητα να ετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα, εγκαθιστώντας χωρίσματα από plexiglass και αγοράζοντας μάσκες για το προσωπικό τους. Ωστόσο, οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακούνε με ανησυχία τις σκέψεις για μείωση τραπεζοκαθισμάτων και αυστηρά μέτρα προστασίας προσωπικού και πελατών. Εδώ υπάρχει μια σχετική επαφή, δηλαδή ο καταναλωτής πρέπει να το δει το προϊόν, να το πιάσει στα χέρια του, να το προβάρει. Δεν μπορείς να δουλέψεις με το plexiglass. Σε ορισμένες επιχειρήσεις με παροχή υπηρεσιών ίσως αυτό να γίνεται. Αλλά στη λιανική πώληση είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Στόχος της κυβέρνησης είναι άμεσα να επαναλειτουργήσουν μικρά καταστήματα λιανεμπορίου, όπου ωστόσο θα τηρούνται οι αυστηροί κανόνες που ισχύουν και σήμερα στα σούπερ μάρκετ και σε όσες επιχειρήσεις είναι ανοιχτές και παρέχουν υπηρεσίες. Θα φοράμε μάσκες, θα έχουμε αντισηπτικό, γάντια. Αυτά. Θα μπαίνουν, είναι το μαγαζί 35 τετραγωνικά, θα μπαίνουν 2-2 άτομα. Mm-hmm. Εντάξει. Θα βάλετε κάποιο plexiglass ενδεχομένως εδώ στο ταμείο? Στο ταμείο, ναι. Μαζί με τα μικρά εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής. Κλειστά μέχρι νεοτέρας θα παραμείνουν τα εμπορικά κέντρα.